ξεκινάω αυτό το vlog έχοντας καλά νέα. Σήμερα θα πάμε επιτέλους παραλία. Σήμερα θα είναι το πρώτο επίσημο vlog που θα σας πάρω μαζί μου στη θάλασσα. Οπότε καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog, καλώς ήρθατε σε ένα δροσερό ολοκένουργιο vlog. Και μια σε έχω συνηθίσει να σας δείχνω τι γίνεται στο στούντιο, η μέρα ξεκινάει κάπως έτσι. Τι γίνεται εδώ? Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η μέρα, μιας και στήσαμε το VR εδώ. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είσαι έτοιμος για όλα, βλέπω σήμερα, ε? Ναι, για παραλία. Πω. Βέβαια, την παράσταση κερδίζει η Κωνσταντίνα, την κλέβει ξεκάθαρα. Με το outfit, θέλω να δούμε και την παντάνα λίγο. Είναι ασορτή με το μαγιό μου. Το οποίο είναι εδώ. Θα το δείτε μετά. Θα το δούμε συνέχεια. Ο Βαγγέλης δεν θα φύγει από εδώ, εδώ το αφήσουμε να ψάχνει κάτι στο πάτωμα, κάτι κάνει, κάτι κοιτάει. Σας είπα ότι θα έχω κάποια καλά νέα όσον αφορά το ίντερνετ. Το είχαμε αφήσει έτσι να αιωρείτε. Έχω καλά νέα, φτιάχτηκε το ίντερνετ, πλέον θα έχουμε, υποθέτω θα έχουμε πολύ καλό ίντερνετ. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο να το τεστάρουμε γιατί τώρα ήρθαν οι τεχνικοί και αφήγουμε κατευθείαν στην παραλία καθώς έχουμε αργήσει και είναι Παρασκευή και μιλάμε για τη Χαλκιδική, οπότε πάρει περίπτωση να μπλέξουμε στην κίνηση. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει! Αλλά όπως είπε η Κωνσταντίνα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Κάτσε κινητή, κάτσε εκεί. Ωριακά. Αλεκούνιε, καλημέρα. Τεστάρουμε εδώ το ίντερνετ. Με 40 ping στο Team Rumble. Λοιπόν, αρκετά έπαιξες. Φύγαμε παραλία. Πάμε για να κάνεις το πρώτο σου μπάνιο. Βασικά δεν έχεις πάρει μαγιό. Λοιπόν, παίρνουμε τον εξοπλισμό, τα υπόλοιπα τα έχω στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Μας περιμένει ο φίλος μου ο Νίκος, οπότε φεύγουμε. Ναι, βλέπετε ότι είμαι ενθουσιασμένος, καθώς έχω πολύ καιρό να πάω στην παραλία και έχουμε λιώσει εδώ στην κυριολεξία. Και επίσης είμαι ενθουσιασμένος γιατί επιτέλους θα κάνουμε την πρώτη μας βουτιά για αυτό το, αυτή τη σεζόν σε vlog. Let's go! Ένα σωστό ταξίδι επιβάλλει να έχει και γεμάτο ντεπόζιτο, οπότε το γεμίζουμε. Αλλά και καθαρό τζάμι, να τα λέμε κι αυτά. Να βλέπει ο οδηγός. Για τα πλάνα. Έτοιμο το μαγιό. Πάρω και την καπελάρα, PDT. Και ξεκινάμε. Νίκο, μπες μέσα αγόρι μου, όλοι σένα, όλοι σένα. Κάνουμε challenge. Κωνσταντίνα, μπαίνει ο Νίκος μέσα και λέει στα παιδιά, αυτός είναι ο Νικολάκης. Αυτός ο μικροσκοπικός ο τύπος. Είναι ο Νικολάκης. Φτάσαμε, τι καλά περάσαμε. Έχουμε έρθει στην Ποτίδα, εδώ θεωρείται Ποτίδα ή Άγιος Μάμας, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς το πάρει κανένας. Και σε ένα από αυτά τα beach bar το οποίο θέλουμε να καλύψουμε έχει αυτό το φουσκωτό, την παιδική χαρά τη φουσκωτή. Ναι, εκεί, αυτή ακριβώς. Αν καταφέρουμε να σε επιτρέψουν να πάμε, θα είναι ό,τι καλύτερο. Νίκο, θα κάνουμε κονέ να ανέβεις εκεί. Για σένα και μόνο. Θα πούμε, έχουμε ένα μικρό παιδί που θέλει να παίξει σήμερα. Πάμε να βρούμε ποιο απ' όλα έχει αυτό το φουσκωτό. Αράξτε εδώ, πρώτο τραπέζι πίστα. Λοιπόν, ρώτησα γι' αυτό. Είναι έξτρα. Πληρώνεις, δηλαδή είναι ξεχωριστή υπηρεσία. Πάμε να ρωτήσουμε βέβαια αν είμαστε αρκετά μεγάλοι για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αν και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Αντώνη, θα πούμε είμαστε 16 χρονών. Απλά είμαστε λίγο πιο αναπτυγμένοι. Σιγά, είμαστε λίγο πιο. Στη φάτσα είναι όλα. Μέσα μας. Να, 15 είμαστε. Ξυρισμένος τώρα, σαν μικρό παιδάκι. Σαν 15 χρόνο παιδάκι. Ο Αντώνης δοκιμάζει πρώτη φορά παραλία Χαλκιδικής. Κοίτα, είναι πιο ζεστή από ό,τι στη Θάσο. Στη Θάσο να μπεις για τώρα θα πεθάνεις από το κρύο. Να τα λέμε γι' αυτά. Τι πολύ απλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει παιδιά, όχι, συγγνώμη. Όχι, ήθελα να πω για το κρύο Θάσος, είναι τα top για νησιά και για παραλίες και για τα πάντα. Εντάξει, διαφήμιση στο χωριό στο κανάλι μου, επιτρέπετε. Η θάλασσα είναι τέλεια. Παιδιά, η θάλασσα είναι τέλεια και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ το μέρος είναι ρηχή. Περπατάς όλη αυτή την απόσταση και πάλι είναι ρηχά. Οπότε είναι ζεστή παντού. Αλέξ, θα απολαύσει εδώ τη θεά. Απογορεύεται από αυτό. Καταπληκτικός. Κωνσταντίνα, εκρηκτική ανεπανάληπτη. Εσένα που ψάχνεις στο Instagram της Κωνσταντίνας για να της στείλεις μήνυμα, σε βλέπω, να ξέρεις. Ξεκινάμε με την πρώτη βουτιά και μετά φεύγουμε κατευθείαν στο Water Bloom. Να ζήσουμε εκεί την εμπειρία, όλοι μαζί, να γίνει χαμός. Φύγαμε. Όπα, ξέχασα, αυτό είναι το αρνητικό αυτής της θάλασσας. Αυτό που σας είπα, ότι είναι ρηχή. Περπατάς. Υποθέτω τουλάχιστον αυτό το βάλω στα βαθιά κάπως.
σταθείτε. Πάμε στα σωσίβια. Εν τω μεταξύ ρώτησα, λέω μήπως πειράζει που είμαστε μεγάλοι και μου λέει αυτό είναι το κόνσεπτ, να είστε μεγάλοι για να το διασκεδάσετε. Άρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Βάλαμε τα σωσίβια μας για να έχουμε ασφάλεια. Αν και γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ βαθιά, απλά καλό να φορέσω σωσίβια για σιγουριά σε αυτά εδώ τα μέρη. Πάμε! Πάμε! Πάμε στο Steve O'Mac, θα κάνουμε survivor, survivor στη θάλασσα. Κάνουμε βουτιές. Δεν μπορείς να κάνεις βουτιές με αυτό εδώ. Θα κάνουμε survivor. Survivor, έλα. Δεν ήταν εκείνο με τα νερά που κάνουμε. Wipe out. Έλα. Έλα. Πάμε ρε. Μπράβο. Πάμε. Εδώ αφήστε με. Αντώνη. Δεν μπορώ να πω ψηλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια στο Στίβο Μάχης. Έχει και αναβαγωσώστε εδώ αν το χρειαστούμε. Χαιρέτα μου τα βαγωσώστη. Να τος. Τρέχεις, δεν έχει κλείσει. Πάλμα. Μάχητε. Έλα, πάνω, πάνω. Έτσι πρέπει να πηγαίνεις, ρε. Έλα, έλα. Τέλει. Καλά πήγε. Τράβα τον, πιάσω το χέρι να το ανεβάσεις. Πάμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της ιστορίας. 7 μέτρα. Πάμε, Αντώνη, έλα. Το έχουμε, το έχουμε. Άμα φύγω, θα σας πάρω και εσάς μαζί μου. Όλοι. Φίλε. Φίλε. Ορίστε, Θέα, εδώ. Εδώ, Θέα. Φίλε. Oh my god. Άντε, καλές κούτες. Πάμε, πάμε. Κωνσταντίνα, λέει, δεν μ' αρέσει. Τι λέμε, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Κυρίες και κύριοι. Λίγε φίλε. Wipe out. Ποια είναι τα τελευταία σου λόγια. PTT. Πάμε μαζί και οι δύο. Έτοιμοι. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Δεν βούτυξε! Φόρμα! Φόρμα! Πήγε καλά αυτό! Πάμε, 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 πάμε! Σφήνωσα! Πω, δεν πήγε καλά αυτό. Πάμε να δούμε και το water polo. Λοιπόν, εγώ με τον Αντώνη και εσύ δύο. Εδώ, πάμε, ξεκινάμε. Πάρε. Πάρε. Όχι, πάρε. Λοιπόν, βγήκαμε, παιδιά, καταπληκτικό, το υπερχαστηθήκαμε, το υπεργουστάραμε. Γιατί ξέρω ότι θα έχει τα πορεία, είναι, πάει αυτό με την ώρα, δηλαδή είναι 10 ευρώ η μία ώρα, όπως βλέπω είναι 2 ώρες 15 ευρώ και ημερήσια για να παίζεις όλη μέρα. Αλλά δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο, δηλαδή από αύριο, δυστυχώς θα το χάσουμε, θα βάλουν και καταπέλτη και θα γίνει ακόμα καλύτερο, οπότε θα προσπαθήσουμε να ξαναέρθουμε. Θα έχει τρομερή φάση. Και να πάρουμε και τον Αλεκούν, ο οποίος δεν μπορείς να κάνει. Ζηλεύουν οι αλήθεια, αλλά δεν με χάλασε και εδώ. Την επόμενη φορά. Την επόμενη. Εννοείται. Είναι μια τρομερή δραστηριότητα και κάνει πραγματικά τη φουτιά σου την πάει σε άλλο επίπεδο. Ο ήλιος άρχισε να πέφτει, είναι απογευματάκι, είναι κοντά 6 ώρα. Ξεκουραστήκαμε, αράξαμε.
Ήπιαμε και ένα milkshake έτσι για τη δροσιά, για τη γλύκα. Και ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δύσκολη απόφαση αυτή. Και λόγω κούρασης, αλλά και λόγω ότι αφήνεις εδώ την παραλία και γυρνάς πίσω στην πόλη. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αύριο έχει πάλι καινούργιες περιπέτειες. Αύριο έχει ένα event στο Ρήσι όπου θα πάμε. Οπότε φανταστείτε, θα έχει καινούργιο Cars & Coffee από εδώ. Σας είπα, έχει περιεχόμενο αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες θα το λιώσουμε. Αντώνη, ευχαριστημένος. Καταπληκτικά ήταν πάνω μου. Θα την έρθει η ώρα της επιστροφής. Περάσαμε τέλεια. Ναι. Ναι, αλλά είναι στρεπτόμενο. Αλλά δεν παίξαμε ρακέτες ακριβώς, τίποτα. Και με ένα γρήγορο τρόπο επιστρέψαμε πίσω στην βάση. Κάναμε το μπάνιο μας και ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Σε εισαγωγικά βασικά, τώρα θα ξεκινήσει ένα πολύ δυνατό gaming session. Θα γίνουν live stream, θα γίνουν gameplays, θα γίνουν τα πάντα. Χαίρομαι ειλικρινά που ήταν το πρώτο καλοκαιρινό έτσι επίσημα vlog το συγκεκριμένο, διότι ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία με πολύ καλή παρέα και μπορούσα να τη μεταφέρω σε εσάς. Οπότε, αν θέλετε περισσότερα, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο vlog. Αν θέλετε, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε ανεβάζω καινούριο vlog. Μπορεί τώρα να κάνω συχνά, μελλοντικά μπορεί να κάνω μια φορά την εβδομάδα. Δεν έχω ιδέα, οπότε μείνετε έτσι συντονισμένοι. Και φυσικά, αν θέλετε, κάντε μου και ένα follow στο Instagram για να ενημερώνεστε, γιατί ανεβάζω πάρα πολύ story κατά τη διάρκεια τη μέρα. Οπότε, αυτό ήταν, καλή συνέχεια σε όλους και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.